Κύριε Διευθυντάρχη τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, κύριε Διευθυντάρχη τη Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, αγαπητοί εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, με ιδιαίτερη χαρά σα αναβλέπω σε αυτό το χώρο μετά από 3 χρόνια, έπειτα από την περιφέρεια του κορονοϊού. Η γιορταστική αυτή εκδήλωση γίνεται για να θυμίσουμε αφενό με του 3 μεγάλου ιεράρχε, προστάτε των γραμμάτων και τη παιδεία, και αφετέρου όλε εσά οι οποίοι έχετε υπομειστεί προς το σπουδαίο έργο της παιδείας. Όλα αυτά τα χρόνια οι συζητήσεις μας επικεντρώνονταν σε θέματα και προβλήματα της παιδείας. Σήμερα σκεφτήκαμε να δημιουργήσουμε κάτι διαφορετικό. Αφορμή μας είναι η επέτειος των 10 χρόνων από την μικρασιατική καταστροφή και μια πρόσφατη κυκλοφορία του βιβλίου μας «Όλα ζουν αν τα θυμάμαι» των εκδόσεων επιστροφή, το οποίο θα λάβετε στο τέλος ως μικρό δώρο έτσι για την προσφορά σα. Το βιβλίο αναφέρεται στι αλλημόνε πατρίδε και στα θαυμαστά επιτέγματα των παππούδων μα, στου αγγελεμένου αυτού του τόπου. Το πρώτο μέρο τη συζήτηση θα είναι μια σύντομη αναφορά στην παιδεία, στα χρόνια τη δουλεία και στο δεύτερο, μια περιήγηση στι αλλημόνε πατρίδε. Όλη η περιήγηση δεν είναι καθόλου άσχετη με τη σημερινή ιδιωτική των 2 ημερών και θα μα δοθεί ευκαιρία να δούμε μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό, του τόπου όπου γεννήθηκαν, έζησαν, έδρασαν και άφησαν έντονα τα ίδια του οι 3 μεγάλοι αυτοί άνθρωποι. Α ξεκινήσουμε από το πρώτο θέμα. Κατά πρώτον, θα πρέπει να κατανοήσουμε τα κριτήρια τη περιόδου για τα οποία μιλάμε. Στην παράδοσή μα, το βάρο πέφτει πρώτα στην πνευματικότητα και μετά στα γράμματα, στη σχολική σοφία. Αν η γνώση, η σοφία, η επιστήμη γενικότερα αυτονομηθεί και παραθεωρηθεί την πνευματικότητα, τότε μπορεί να οδηγηθούμε σε θέατρο γέννηση. Α θυμηθούμε τη λύση των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, πάσα επιστήμη, χωριζομένη αρετή, πανοργία και ου σοφία γίνεται. Ο Άγιος Κοσμάριος το γλώσσο, παρόλο που μόθησε τόσο για την παιδεία, δεν δίστασε να πει το κακό θα έρθει από του μορφωμένου. Και πράγματι το βλέπουμε σήμερα σε πλαγιούς τομείς, από τα πυρηνικά όπλα ως την καταστροφή του περιβάλλοντος, ακόμη και σε λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Αυτό το σημαντικό στοιχείο θα πρέπει να το κρατήσουμε. Ας δούμε λίγα ιστορικά στοιχεία για την περίοδο που μιλάμε. Οι ειδήσεις για την κατάσταση της σχολικής παιδείας στα τελευταία χρόνια και στην πρώτη περίοδο μετά την άδωση σπανίζουν. Θεωρείτε βέβαια ότι στα μεγάλα τουλάχιστον κέντρα λειτουργούσαν κοινά σχολεία, δηλαδή του μαθητέ και διδασκάλου, αμοιβόμενο από τι εύκολε οικογένειε. Η απουσία όμω στοιχείων οδήγησε σε 2 καθαρά φανταστικέ εκτιμήσει. Η πρώτη, πιο αισιόδοξη, μιλάει για υψηλή στάθμη παιδεία. Η δεύτερη, πιο ρεαλιστική, τονίζει την έλλειψη και απομυθοποιεί κάπω τον τρίλο του κρυφού σχολείου. Το τελευταίο είναι ατεκμηρίωτο ιστορικά, με τη μορφή τουλάχιστον που το παρουσιάζει ο φίλος, στηριζόμενο σε μεταγενέστερες μαρτυρίες. Έχει όμως οπωσδήποτε υπόσταση με την έννοια ότι την προγραμμένη παιδεία ανεπλήρωνε η ανεπίσημη και ταπεινή, αλλά όχι ευκαταχρόνητη φροντίδα της Εκκλησίας στους νάρχες των ναών και στις μονές, ως φυσικούς χώρους της ευρωπαϊκής διακαταβολής. Δεν ήταν όμως δυνατόν και με την πρώτη περίοδο της τοπογραφίας, 15ο αιώνα, να μην ακολουθήσει και η παιδεία την γενικότερη φορά των πραγμάτων. Οι ειδικότεροι λόγοι της πτώσεως του επίπεδου της γνώσεως ήταν βασικά 3. Η θυγή των λογίων στη Δύση, η δημογραφική φορά και η οικονομική δυσχέρεια. Γράφει η γνωστή ξαδελολόγος Ελένη Γλίκατζη Παβελέρ. Κύριο έργο της Εκκλησίας αποτέλεσε πολύ διαδοχή η πρόθεση της παιδείας των υποδούλων και η διατήρηση έστω και μόνο με την ανάγνωση των ιερών κειμένων της επαφής σε τα ελληνικά γράμματα. Και αυτό όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις και μητροπόλεις, αλλά και σε κεφαλοχώρια και σε ελληνικά χωριά, όπου οι τοπικές κοινότητες ονότητες με τους χριστιανούς φορεστούς είχαν αναπνοήσει σχολεία. Τόσο που η λέξη Εκκλησία να ταυτίζεται με τη λέξη σχολείο. Ο παπάς και τον δάσκαλο. Και αν δεν μιλάμε για εξαιρέσεις, όπως το κρυφό σχολείο σε κάποιες περιοχές και κάποιες εποχές.
και παρακάτω η ίδια η πρίτανη ισοδόνη θα σημειώσει. Πρέπει λοιπόν να σημειώσουμε και πάλι ότι ω τι αρχέ του 19ου αιώνα Ρωμανό, τόσο και δια όσο και η ενασχόληση με τα γράμματα στη Μικρασία ανήκουν στην ολοκληρωτική δικαιοδοσία τη Εκκλησία, η οποία ανταποκρίνεται στο καθήκον αυτό χάρη στα πολυπληθή μοναστήρια και στι μικροπόλει, πνευματικά κέντρα τη Αφρική με πλούσιε βιβλιοθήκε.